Νέο κύκλο κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες της Αγιάς, οι οποίοι προχωρούν σε συλλαλητήριο στην είσοδο της πόλης το ερχόμενο Σάββατο στις 9.30 το πρωί. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν την περασμένη Δευτέρα, η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, με συνεταιρισμούς και συλλόγους από την Αγιά, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν δυναμικά και πάλι τις κινητοποιήσεις μετά τις αόριστες, όπως τις χαρακτηρίζουν, υποσχέσεις που έχουν λάβει όλο αυτό το διάστημα. Η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Αγροτική Σύλλογη και Συνεταιρισμοί της Αγιάς, πήραμε ομόφωνα απόφαση να διοργανώσουμε ένα συλλαλητήριο με τρακτέρ στην είσοδο της πόλης, στο δρόμο Λάρισας Αγιοκάμπου, το Σάββατο 20 Ιουλίου 9.30 το πρωί, και θα διαρκέσει για αρκετές ώρες αυτό το συλλαλητήριο, θέλοντας να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά ότι μας πνίγει το δίκαιο, ότι είναι ο μοναδικός πλημμυρόπληκτος Δήμος που δεν αναγνωρίζεται ζημιά στην παραγωγή, άρα δεν αποζημιώνονται οι αγρότες μυλοπαραγωγή της Αγιάς. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Οι αγρότες διαμαρτύρονται, καθώς έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από την αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και παρότι το θέμα της Αγιάς είναι γνωστό στην ηγεσία, δεν έχει δοθεί ακόμη λύση παρά μόνο υποσχέσεις. Ακούσαμε πολλές υποσχέσεις, κάναμε υπομονή, κάναμε πολλές κινητοποιήσεις. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει περάσει πάνω από ένας μήνας που έχει αναλάβει τα καθήκοντα. Μόνο υποσχέσεις έχουμε ακούσει και στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Κέλλα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτή η αδικία δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή στην Αγιά, ότι χρειάζεται να στηριχτεί η οικονομική και η κοινωνική ζωή της Αγίας που στηρίζεται στο αγροτικό εισόδημα, άρα να αποζημιωθούν για τη χαμένη παραγωγή. Και γι' αυτό το λόγο διοργανώνουμε το συλλαλητήριο, στο οποίο θέλουμε και να είναι μαζικό, και καλούμε όλους τους συναδέλφους αγρότες να πάρουν μαζικά μέρος, και ταυτόχρονα να αναδείξουμε αυτό το θέμα και με μια προκήρυξη που θα δίνουμε, αλλά και με τα ποιοτικά μέλη της Αγίας που θέλουμε να προσφέρουμε στους οδηγούς που θα πάνε για μπάνιο στον Αγιόκαμπο. Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι η ποιότητα των δικών μας προϊόντων την πληρωνόμαστε αναντίστοιχα, δηλαδή κάτω και από το κόστος παραγωγής, το φτάνει πανάκριβα στα ράφια. Με τα τρακτέρ τους λοιπόν και μοιράζοντας μήλα στους διερχόμενους οδηγούς, θα διαμαρτυρθούν το ερχόμενο Σάββατο στην είσοδο της Αγιάς η μυλοπαραγωγή της περιοχής, που δεν αποζημιώθηκαν για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την κακοκαιρία Ντάνιελ.